είναι ο επωνομαζόμενος ως Έλληνας Iceman, ο οποίος θα συνδεθούμε μαζί του και θα μιλήσουμε. Βρίσκεται στον Καναδά και δουλεύει ως οδηγός Νταλίκας στον Αρκτικό κύκλο. Αποφάσισε πριν από πολλά χρόνια, και βλέπουμε και την ελληνική σημαία πάνω και στην Νταλίκα την συγκεκριμένη, και αποφάσισε πριν από πολλά χρόνια, θα μας τα πει αυτός καλύτερα βέβαια, να μεταναστεύσει, να πάει εκεί στην περιοχή. Είναι ο μοναδικός Έλληνας που οδηγεί Νταλίκα στις παγωμένες λίμνες. Σωστά, και αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα μας στην περίοδο της κρίσης. Πάμε να τον συναντήσουμε, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Λάπα? Γεια σας, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θέλω λίγο, αν και μας έχετε βάλει στο κλίμα, βρίσκεστε στο εσωτερικό, εκεί στην καμπίνα, σωστά, στη θέση του οδηγού, στην Νταλίκα. Πού βρίσκεστε αναφορικά με το σημείο που πραγματοποιεί τη σύνδεση? Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο White Horse, είναι η πρωτεύουσα του Yukon, του Καναδά. Βρίσκομαι 500 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Αλάσκας αυτή τη στιγμή και 900 χιλιόμετρα από τον Αρκτικό κύκλο αυτή τη στιγμή. Μεταφέρετε τρόφιμα, υγρά, καύσιμα, για πείτε μας. Μεταφέρω αρκτικό καύσιμο. Τα καύσιμα που μεταφέρονται εδώ απάνω, από εδώ μάλλον και προς τα πάνω, ονομάζονται αρκτικά καύσιμα. Είναι ειδικά καύσιμα τα οποία για τις χαμηλές θερμοκρασίες, όπως καταλαβαίνετε. Και φαντάζομαι πηγαίνετε και κατευθύνεστε σε δυσπρόσιτες περιοχές, σωστά? Δυσπρόσιτες περιοχές, χωρίς θύμα το κινητό, ώρες, πολλές ώρες. Μοναχικές διαδρομές. Με πολλούς κινδύνους, ό,τι αυτό συνεπάγεται από τη στιγμή που υπάρχει πάγος στον δρόμο. Ζώα, πολλά, άγρια ζώα, εδώ απάνω. Θέλω λίγο να μας περιγράψετε, μέσα από συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ένα ταξίδι σας, ένα μακρινό ταξίδι. Πότε ξεκινάτε, πότε ολοκληρώνετε, ποιες συστάσεις, με τον ύπνο, τι γίνεται και με την ξεκούραση? Λοιπόν, ένα ταξίδι μου. Εδώ έχουμε δύο σκέλη, η δουλειά μου έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι αυτό που κάνω τώρα, το οποίο ξεκινάω από το Edmonton της Αλμπέρτα. Πηγαίνω και παίρνω τα καύσιμα και τα ανεβάζω Βόρειο Καναδά. Αυτό δηλαδή είναι περίπου από 2.000 χιλιόμετρα μέχρι 3.500 χιλιόμετρα. Μπορεί να είναι το ταξίδι one way, έτσι, μόνο να πάω. Και αυτό είναι μέσα στα βραχώδη όρη, για όσους γνωρίζουν τα βραχώδη όρη. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, δύσκολη η μορφολογία του εδάφους και το πιο δύσκολο είναι ότι αν πάθεις ζημιά είσαι μόνος σου. Σε περίπτωση ζημιάς τι γίνεται? Τι γίνεται? Κάνεις το σταυρό σου. Μετά από αυτή τη διαδικασία. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Εξαρτάται πόσο κοντά είσαι σε μια πόλη ή ένα χωριό το οποίο διαθέτει μια αντιπροσωπεία, ένα συνεργείο, κάτι για να μπορέσεις να κάνεις την επισκευή, αν είναι επισκευάσιμη. Είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και ώρες πρέπει να περιμένεις. Αν δεν δουλεύει το φορτηγό σου, οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, ας πούμε, εχθές είχε μείον 36. Παραπροχθές ήταν μείον 44. Τώρα είναι μείον 22, έχει ζεστάνει.
Για πείτε μας λίγο, εγώ βλέπω ότι έχετε και κάποιες αφίσες, φωτογραφίες εκεί, κάποια γραφήματα πάνω στην ταλίκα σας που θυμίζουν Ελλάδα. Έχετε την ελληνική σημαία, έχετε και ένα τσολιά, έτσι κατάλαβα. Ναι. Προσπαθώ με διάφορους τρόπους να έχω την Ελλάδα κοντά μου, να δείχνω και το ελληνικό στοιχείο εδώ απάνω που είμαι, μιας και είμαι μόνος μου. Προσπαθώ. Πόσο δύσκολη η απόφαση και ποια η αφορμή να μεταναστεύσετε και να πάτε σε ένα τόσο μακρινό μέρος και να κάνετε και αυτή τη δουλειά. Καταρχάς δεν αποφάσισα να έρθω τόσο μακριά. Δηλαδή δεν αποφάσισα να έρθω εδώ στα άκρα. Δούλευα κάτω στην Αλμπέρτα στην εξόρυξη πετρελαίου και μετέπειτα μετά από 2 χρόνια μου δόθηκε ευκαιρία να έρθω εδώ. Και το δέχτηκα, το εκμεταλλεύτηκα. Τυχαία. Δεν περίμενα, δεν φανταζόμουν ότι θα έρθω εδώ. Μάλιστα. Σε δύσκολη περίοδο πάντως, φαντάζομαι δεν το έχετε μετανιώσει. Δεν το έχω μετανιώσει, γιατί είναι κάτι μοναδικό. Χαίρομαι που τιμάω την πατρίδα μας και υπάρχω εδώ απάνω και γνωρίζουν και οι συνάδελφοι εδώ πάνω ποιος είμαι, από πού είμαι, τους μιλάω για την Ελλάδα, γνωρίζουν και πολλά πράγματα όσον αφορά την μυθολογία μας και αυτά. Χαίρομαι για αυτό που κάνω κάτι ξεχωριστό και τιμάω την πατρίδα μας. Το επόμενο ταξίδι πότε είναι, η επόμενη παραγγελία που πρέπει να φτάσει στον προορισμό? Το επόμενο ταξίδι είναι αύριο και θα πάω ακριβώς στον αρκτικό κύκλο. Κάπου 900 χιλιόμετρα θα κάνω βόρεια, στο Dempster Highway. Μάλιστα. Εγώ θα ζητούσα, επειδή λατρεύω αυτή την περιοχή και έχω γνωρίσει το επάγγελμά σας όπως πολλοί Έλληνες μέσα από ντοκιμαντέρ, σωστά, μέσα από τη δορυφορική τηλεόραση, βλέπουμε αυτά τα επαγγέλματα και λέμε ισχύει, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν αυτές οι συνδίκες, αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, αλλά μας το επιβεβαιώνετε. Μας επιβεβαιώνετε ότι αυτό το επάγγελμα υπάρχει, δυσκολίες υπάρχουν, αλλά άνθρωποι βέβαια που το αγαπούν, γιατί αν δεν το αγαπούσαν δεν θα το έκαναν. Εννοείται, βέβαια. Εννοείται. Λοιπόν, περιμένουμε φωτογραφίες αύριο, μόλις φτάσετε στον προορισμό σας, να τις μεταφέρουμε και να τις δείξουμε και στους τηλεθεατές μας. Δεν θα μας χαλάσετε χατήρι. Όχι, δεν θα σας χαλάσω χατήρι. Θα προσπαθήσω να βγάλω κάποιες φωτογραφίες, αρκεί να είναι μέρα. Να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας βγάλω λίγο έξω. Εννοείται, κανονικά πρέπει να το είχαμε κάνει εδώ και ώρα. Λοιπόν, ναι, να ρίξετε κάτι απάνω σας όμως, γιατί κάνει κρύο. Λοιπόν. Να πάμε. Λοιπόν, αυτό είναι το φορτηγό μας. Επιβλητικό. Είναι 28 μέτρα μήκος, 63 τόνους είναι αυτή τη στιγμή μισθό. Και εδώ είμαστε τώρα σε ένα σημείο το οποίο βλέπετε πολλά βιτία παρκαρισμένα, χιόνι κάτω παγωμένο. Αυτή είναι η διαδρομή μου. Σας βλέπω με το κοντομάνικο όμως. Ναι, δεν έχω συνηθίσει πια. Λοιπόν. Αυτό που ήθελα να σας πω τώρα είναι ότι η ώρα είναι 10 παρά 4 το πρωί εδώ και όπως βλέπετε είναι νύχτα. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Όπως βλέπετε είναι νύχτα. Δηλαδή να έχει το φεγγάρι. Και όσο ανεβαίνουμε βόρεια, η νύχτα μεγαλώνει
Συνεπώς, ανεβαίνοντας βόρεια πιο πολύ αύριο, δεν ξέρω τι φωτεινότητα θα έχω για να σας βγάλω αυτές τις επιθυμητές φωτογραφίες. Αρκεί η προσπάθεια, αρκεί το χαμόγελό σας. Θα το επιχειρήσω, θα το επιχειρήσω όμως, γιατί αξίζει ο κόσμος να δει μέρη, να δει πράγματα. Μακάρι να βλέπαν όλοι αυτά που βλέπουν τα μάτια μου εδώ απάνω. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις βρίσκεις έναν Έλληνα και στην περίπτωσή σας βρήκαμε έναν Έλληνα λεβέντη χαμογελαστό που θέλει να επικοινωνεί εδώ με τους δικούς του ανθρώπους. Το άσχημο είναι ότι δεν έχω άλλη πέτρα να σηκώσω να βρω ακόμα έναν εδώ απάνω. Αρκεί η δική σας πέτρα, βράχος θα έλεγα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Ερώτηση, απορία, πόσα κυβικά είναι εκεί το όχημα? Α, μάλιστα, οι κινητήρες. Οι κινητήρες είναι 15-16.000 λίτρα αναλόγως. Α, 16.000 λίτρα. Είναι 15.000 λίτρα, 15.000 κυβικά δηλαδή. Είναι στα 680 άλογα. Εκεί με τα καύσιμα αντιμετωπίζετε δυσκολίες? Ναι, ναι. Το καύσιμο εδώ αυτή τη στιγμή, έτσι για να ενημερώσω, να ακούσουν και οι τηλεθεατές, στον Καναδά είναι 2,39 το πετρέλαιο. Και θα σας δώσω μία σύγκριση, θα σας κάνω μία σύγκριση. Όταν ήρθα το 12, το πετρέλαιο είχε 35 σέντ το λίτρο. Και έχει πάει 2,39. Και καταλαβαίνετε. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή 2,39 και ο Καναδάς είναι μία πετρελαιογωγός χώρα. Έτσι. Σωστά, σωστά. Είναι η 8η χώρα παραγωγή πετρελαίου. Κύριε Λάπα, την καλησπέρα μας εδώ από Κρήτη, από Ελλάδα. Χαιρετισμούς, δεν θα χαθούμε, θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είσαστε καλά, την αγάπη μου, στην όμορφη Κρήτη. Την αγαπώ πολύ, έχω και συγγενείς εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είναι καλά. Χαιρετισμούς. Εγώ σας ευχαριστώ.